Κύριε Μαμουλάκη, και καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στην ακρόαση του ακροατέ μας. Άκουσα τον κύριο Παγιουρούκη. Ναι. Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση από αυτού, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τον τόπο. Ναι. Το θέμα του αρρωγή, του συστήματος αρρωγή του, του πόρταλ. Εσείς και ως τεχνικός και ως πολιτικός μηχανικός, αλλά και ως βουλευτής που ξέρετε πώς κινούνται τα πράγματα πολιτικά, έχει λόγο, ρόλο, υπάρχει συγκεκριμένη αιτία, γιατί αν υπάρχει συγκεκριμένη αιτία κάποιος θα το δεχτεί, αλλά το κλείνω, ανοίγω την αρρωγή όταν ο κύριος Μπαγιορούκης λέει, ξέρετε, πολύ μακριά πάει η βαλίτσα στο να καταφέρουμε εμείς να φτιάξουμε τα χαρτιά μας. Θα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ καιρό, γιατί να ανοίγει και να κλείνει, όποιος έχει τα χαρτιά τα καταθέτει, τελειώσαμε. Παραμένει ανοιχτή η αρρωγή. Καταθέτει τα χαρτιά του κάποιος όταν ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα. Ελέγχεται ούτως ή άλλως το σύστημα. Ελέγχει ποιος καταθέτει, τι καταθέτει το σύστημα. Γιατί έτσι τα πράγματα και γιατί με τέτοια χρονοδιαγράμματα που πραγματικά μας προκαλούν μεγαλύτερες αγωνίες? Είναι ανεξήγητο. Πραγματικά ανεξήγητο αυτή τη δύσκολη στιγμή που είναι αυτονόητο να παραμείνει το σύστημα ανοιχτό για να εξυπηρετεί τους πολίτες, τους σεισμόπληκτους που εδώ και 6 μήνες και παραπάνω ταλαιπωρούνται από το Σεπτέμβριο, από τις 27 Σεπτέμβριου μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο από την πολιτεία. Η πολιτεία πρέπει να συνδράμει και όχι να δυσκολεύει, να δυσχεραίνει το έργο της αποκατάστασης. Γιατί όταν μιλάμε για αποκατάσταση, είναι πολλών μορφών και εκφάνσεων. Είναι η οικονομική αποκατάσταση, είναι η κοινωνική αποκατάσταση, είναι η πολεοδομική, η κατασκευαστική. Το κεντροβαρές, το σημαντικό, το μείζον, κυρία Δουλγεράκη, είναι να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να αποκαταστήσουν τις κατοικίες, τις επιχειρήσεις τους μέσω μιας συνδρομής της πολιτείας. Το αρρωγή λοιπόν πρέπει πάση θυσία να παραμείνει ανοιχτό. Δεν μπορώ να καταλάβω το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη πώς βρίσκει με μια φορμή, δεν λέει μέχρι στιγμής, το λόγο να κλείνει το αρρωγή, να ανοίγει και να κλείνει. Λες και θέλει να ταλαιπωρήσει τους πολίτες αντί να βοηθήσει και να συνδράμει στην πράξη. Και μάλιστα επειδή έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολλές παρεμβάσεις. Ή μπορεί να μην μπορούν να το διαχειριστούν διαφορετικά. Τότε να μας το πει ο κ. Πιερακάκης, ο οποίος αυτοθαυμάζεται και αυτοδιαφημίζεται εδώ και 2,5 χρόνια. Δηλαδή, εμένα το μυαλό μου δεν πάει πάντα στη σκοπιμότητα, ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα για να έχω τον άλλο απέναντί μου και να τον ταλαιπωρώ ή εγώ από τη δική μου την πλευρά να τον κατακρίνω. Αλλά μπορεί να μην το σηκώνει η πλατφόρμα, μπορεί να μην μπορεί να διαχειριστεί από τους χρήστες, δεν ξέρω. Δηλαδή, πια το μυαλό κάνει πολλές σκέψεις. Και κάνει το μυαλό, κάνει τριανταμίες που λέμε, όσο δεν απαντάει η κυβέρνηση. Διότι πρέπει να εστιαστεί το πρόβλημα, και θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα, ότι δεν θέλουν επί σκοπό να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες. Προφανώς έχει κρασάρει το σύστημα, έχει κάποια προβλήματα ενδεχομένως. Πώς να το χαρακτηρίσω, το πόρταλ έχει προβλήματα διαχείρισης του προγράμματος κλπ. Όπως και να έχει όμως, πρέπει να ενημερώσουν τους πολίτες, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και για ποιο λόγο συμβαίνει, και αν μη τι άλλο, να αρθεί αυτή η δυσκολία και αυτό το πρόβλημα, να λυθεί. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι το ζητούμενο. Και πάνω σε αυτή την, επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά τον προηγούμενο, τον κύριο Παγιουρούκη, νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να πιέσουμε την κυβέρνηση, να επιταχύνει τη διαδικασία και να αφήσει εν τέλει το αρρωγή ανοιχτό. Οφείλει να το κάνει. Θα προχωρήσουμε και εμείς οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, όσο οφείλουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση, για να μπορέσουμε να είστε χρήσιμοι σε αυτό το ζήτημα. Τώρα, είναι σημαντικό. Ωραία. Ναι. Και μια άλλη παράμετρος, η οποία βγήκε και υπόθηκε διαστόματος ενός συμβούλου εκκινήτων, ο οποίος έκανε παρέμβαση εδώ στον 984 όταν συζητούσαμε το θέμα της αποζημίωσης κλπ. Και τα όσα υπόθηκαν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη με τους φοροτεχνικούς, απλά το υπενθυμίζω, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την αρρωγή, δεν επιστρέφονται πίσω χρήματα, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα, διότι είπε ότι, ξέρετε, αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν λυθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η αρρωγή είναι για να βοηθάει σε έκτακτες περιπτώσεις τους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται, δεν επιστρέφονται χρήματα από τους πολίτες προς το κεντρικό κράτος. Είναι νομίζω και αυτό κάτι που πρέπει να δείτε. Σαφώς. Και όχι να προχωράμε σε δανεισμούς πρακτικά με ενυπόθηκα μάλιστα δάνεια της ίδιας της περιουσίας των ανθρώπων.
όπως συμβαίνει για τα μεγάλα μπάτζετ. Δείτε τα όλα αυτά μαζί. Είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί και εσείς ενημερώνεστε και εμείς ενημερωνόμαστε και προσπαθούμε σιγά σιγά να συνθέσουμε ένα puzzle, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πιο δύσκολα, το ξέρετε, είναι τα πράγματα για τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά και όχι για εμάς. Εγώ σας κάλεσα, τα περιμένω όλα αυτά όπου είπατε και νομίζω θα μας ειδοποιήσετε για να μπορέσουν να ακούσουν και οι άνθρωποι. Εγώ σας κάλεσα εδώ για εκείνο το δελτίο το οποίο στείλατε. Και λέτε, έχει τον τίτλο «Δεν άντεξε τις πιέσεις ο Υφυπουργός», κατηγόρησε το Χάρη Μαμουλάκη ότι είναι εκπρόσωπος της Κρήτης στη Βουλή, μα γι' αυτό ψηφιστήκατε, θα απαντούσα εγώ. Συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του Χάρη Μαμουλάκη για τον αστιακό Ηρακλείο. Τι στην ευχή είναι όλο αυτό το πράγμα? Λοιπόν, ας το πάρουμε λίγο το θέμα από την αρχή. Ένα μέσο σταθερή τροχιά, κυρία Δουλγεράκη, που θα συνδέει αυτή την ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή την πόλη του Ηρακλείου με το αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο που βρίσκεται στην κατασκευή, και μια σύνδεση τη πόλη με το αεροδρόμιο που σχεδιάζεται μέσω του ΒΟΑΚ, είναι η χρυσή ευκαιρία. Δημιουργήθηκαν δηλαδή οι συνθήκε για να συζητάμε για ένα τρένο. Για ένα τρένο οικολογικό, με πράσινο αποτύπωμα, ώστε να μπορέσει να συνδέσει αυτούς τους δύο προορισμούς στην πόλη, το αστικό κομμάτι πια, το μέρος των αναπλάσεων να καταλήγει και ως τραμ του Ηρακλείου, και φυσικά το αεροδρόμιο, το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Είναι αδιανόητο εν έτη 2022 να μην υπάρχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς σε όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις. Μάλιστα, αυτή την περίοδο που συζητάμε, κατασκευάζονται αεροδρόμια στο Φάρο της Πορτογαλίας, στην Τουλούζη της Γαλλίας, στην Κατάνια της Ιταλίας, και συγχρόνως με την κατασκευή των αεροδρομίων αυτών, κατασκευάζεται και ένα τρένο που συνδέει την πόλη, την εκάστοτε πόλη, με το αεροδρόμιο. Είναι κάτι βασικό εκ των ουκάνευ. Θεώρησα λοιπόν και εγώ πολύ, και λόγω της ιδιότητας μου. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει περάσει και από Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι. Μπράβο, πολύ σωστά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, διότι από το καλοκαίρι του 19, Ιούλιο του 19, με την αλλαγή δηλαδή της κυβέρνησης εκείνη την εποχή, το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει, μάλλον γνωμοδοτεί θετικά για την αναπροσαρμογή, αναμόρφωση του εθνικού σχεδιασμού μεταφορών και την ενσωμάτωση ενός τρένου, στο σχεδιασμό δηλαδή, ενός τρένου, ενός μέσου σταθερής τροχιάς για την Κρήτη. Πάνω σε αυτήν λοιπόν τη λογική και γνωμοδότηση, πάτησε, αν θέλετε, η δική μου πρόταση. Μία πρόταση η οποία ουσιαστικά τι ζητάει? Ζητάει από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, να εκπονήσει μία μελέτη βιωσιμότητος, μια μελέτη καταλληλότητος, κατά πόσον δηλαδή μπορεί αυτή η υποδομή να είναι βιώσιμη και να αντέξει. Μειώνει ρήπους από τη μία, από την άλλη είναι κυκλοφοριακά προβλήματα, μας γλιτώνει από βενζίνες από την άλλη, θα έλεγε κάποιος. Γιατί το απορρίπτει αυτό? Προσέξτε, να προσθέσουμε και άλλα ένα-δύο θετικά ακόμα στοιχεία. Έχουμε ποια άλλη χρυσή ευκαιρία έχουμε τώρα από την κατασκευή του αεροδρομίου που είπαμε και του ανάκαμψη. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, πάρα πολύ σωστά, το οποίο για πράσινες υποδομές, όπως είναι ένα τέτοιο φιλοπεριβαλλοντικό τρένο, χρηματοδοτεί δράσεις. Οπότε δηλαδή έχουμε και μια δυνατότητα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας δίνει πόρους για τέτοια έργα. Άρα λοιπόν, έχουμε τους πόρους, έχουμε τις υποδομές, εννοώ, για να συνδεθούν μέσω του τρένου, έχουμε την επιθυμία της τοπικής κοινωνίας, τα έχουμε όλα. Θεώρησα λοιπόν τα πάρα πολύ συνενετικά. Βρέθηκα στη Βουλή τη Δευτέρα το βράδυ και συζήτησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγιάννη, το ζήτημα αυτό. Με πάρα πολύ καλή διάθεση. Δεν είχαμε τίποτα να χωρίσουμε. Θέλαμε να συνδράμουμε ο καθένας από τη δική του πλευρά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό το πραγματικό. Γιατί σας είπε λοιπόν να ξεχάσετε τον προαστιακό? Λοιπόν, και ο άνθρωπος πραγματικά ήταν ανεξήγητη αυτή η συμπεριφορά. Αντί να συζητήσουμε επί της ουσίας γι' αυτό, άρχισε πάλι να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, ότι με συνέπεια κάνει αυτή η κυβέρνηση εδώ και 2,5 χρόνια. Προφανώς οι υπηρεσίες του δεν είχαν δει καν το αίτημα αυτό. Και να σας πω κάτι, έγινε η επίκαιρη ερώτηση τη Δευτέρα. Για ποιον λόγο? Επίκαιρες ερωτήσεις γίνονται όταν καταθέτει ένας βουλευτής ερώτηση και δεν απαντάτε. Την καταθέτω λοιπόν πριν 2 μήνες, δεν φιλοτιμήθηκε να μου απαντήσει καν. Τον έφερα στο κοινοβούλιο μέσω επίκαιρης ερώτησης και πάλι δεν απάντησε. Και με κατηγόρησε, επειδή επικαλέστηκα και τη θετική γνωμοδότηση της περιφέρειας Κρήτης, και με κατηγόρησε, εντός εισαγωγικών, τιμητικός τίτλος είναι για μένα, ότι εκπροσωπώ την περιφέρεια Κρήτης και την Κρήτη γενικότερα. Αυτό σας είπε, εκπροσωπείτε την περιφέρεια και την Κρήτη? Ναι, γιατί του επικαλέστηκα, μου λέει, πώς σας ήρθε τώρα, μου λέει, να ζητήσετε τραμ? Πώς, ποια φωτεινή, λέει, φαϊνή ιδέα? Ηρωνεύεται το. Και του λέω, εδώ υπάρχουν δεδομένα. Και του μίξη συγκεκριμένα, Ταμείο Ανάκαμψης, Περιφέρεια Κρήτης, οι υποδομές που εκτελούνται αυτή τη στιγμή, το momentum είναι η χρυσή ευκαιρία τώρα. Αλλιώς θα χάσουμε το τρένο, που του είπα,
Λοιπόν, δυστυχώς η πρώτη κρούση που έκανα, βολιδοσκοπικού αν θέλετε χαρακτήρα στο κοινοβούλιο, δεν προχώρησε. Όμως αυτό το ζήτημα είναι τόσο σοβαρό που υπερβαίνει τον οποιοδήποτε κύριο Καραγιάννη. Έτσι λοιπόν, εγώ την Παρασκευή, κυρία Δουλγεράκη, έχω κλείσει μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης επ' αυτού του ζητήματος. Θα ζητήσω αυτή την εκπόνηση, τη μελέτη βιωσιμότητας, προσπελασιμότητας, μια πολύ χαμηλού τιμήματος, μερικών χιλιάδων ευρώ. Η κυβέρνηση που έχει δώσει ήδη σε 20 μήνες 5 δισεκατομμύρια ευρώ, 5.000 εκατομμύρια δηλαδή, ευρώ σε απευθείας αναθέσεις, αρνείται να δώσει ελάχιστα χρήματα, 2, 3, 5.000 ευρώ, για να γίνει μια μελέτη λοιπόν, για το τρένο. Παρασκευή, συνάντηση με τον Περιφερειάρχη για το θέμα αυτό, λέτε, για να δείτε πώς θα το πάτε πιο μπροστά, πώς θα το σπρώξετε. Ακριβώς, για να κάνει μια προγραμματική σύμβαση με το τεχνικό επιμελητήριο, ώστε να αναλάβει τη μελέτη, όχι ο ιδιώτης, το ίδιο το τεχνικό επιμελητήριο. Με πρόταση δική σας είναι αυτή, δηλαδή να αναλάβει τη μελέτη το τεχνικό επιμελητήριο. Αυτό θα προτείνω εν προκειμένου στον Περιφερειάρχη, έχοντας εμπιστοσύνη στο τμήμα, στο τεχνικό επιμελητήριο, στα μυαλά και τους μηχανικούς που έχουμε στο μα μισή. Να σας πω κάτι, είτε τεχνικό επιμελητήριο είτε οικονομικό επιμελητήριο, θεσμοθετημένοι σύμβουλοι του κράτους είναι, άσχετα με το ότι απαξιώνουν την ύπαρξή τους, το ρόλο τους, το λόγο τους και τα υπόλοιπα. Πολύ σωστά, ακριβώς. Ο θεσμικός τους χαρακτήρας λοιπόν τους επιτρέπει να προχωρήσουν αυτή την κίνηση και να τρέξουμε τις διαδικασίες χωρίς να έχουμε καθυστερήσεις και κολλησιεργίες. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε τη φωνή μας και αυτό το ζήτημα θα επανέλθει. Θα επανέλθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ακόμα πιο δυναμικά. Ήταν η πρώτη κρούση, αλλά τώρα είναι μόλις η αρχή. Γιατί είναι ένα έργο οραματικό, ένα έργο το οποίο δεν προορίζεται μόνο για μας, αλλά για τις επόμενες γενναίες. Και οφείλουμε τώρα να βάλουμε το λιθαράκι. Έχουμε δει πόσο αποτελεσματικό είναι τέτοιο έργο στο προαστιακό εδώ στην Αθήνα. Περιμένουμε λοιπόν και ο προαστιακός Ηρακλείου μπορεί να πραγματοποιηθεί. Περιμένουμε λοιπόν δύο πράγματα από εσάς. Ένα, αυτό που είπατε σε ό,τι έχει να κάνει με την αρρωγή και με τους σεισμόπληκτους, να το δείτε λίγο πιο στενά. Αυτά τα οποία ακούσατε από την παρέμβαση του κυρίου Μπαγιορού και όπως επίσης και αυτή την συνάντηση με τον κύριο Αρναουτάκη, ό,τι βγήκε λοιπά, μας λέτε και εμάς για να ξέρει και ο κόσμος έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.